Γεια σας φίλοι μου. Έχουμε φτιάξει πολλές κολοκύθες. Ώρα να φτιάξουμε και άλλη μία, μια σκηνή εποχή τους τώρα. Τι θα χρειαστούμε? Ένα μπαλόνι μεγάλου μεγέθους, σπάγκο και στη συνέχεια λίγη γυψόγαζα και stone dust. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας. Θα φουσκώσω το μπαλόνι μου μέχρι ένα σημείο. Τόσο είναι αρκετό. Θα στρίψω το λαιμό του. Και θα τα αφήσω κάπως έτσι. Έχω κόψει 3 κομμάτια σπάγκο. Αυτός που χρησιμοποίησα εγώ είναι κερωμένος, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Θα δέσω έναν κόμπο στη μέση και θα έχω 6 ισομήκης άκρες. Και θα έρθω στο πίσω μέρος του μπαλονιού με λίγη χαρτοτενία, με λίγο tape, να σταθεροποιήσω το κόμπο στο μπαλόνι μου. Και τώρα έρχομαι με αντικριστά τα κομμάτια στη πάνω πλευρά και δένω έναν γερό κόμπο. Προσπαθώ να μην λυθεί το μπαλόνι μου και ο κόμπος μου να είναι γερός και σταθερός. Τώρα θα πάρω τα 2 απέναντι κομμάτια πάλι και θα έρθω να χωρίσω το μπαλόνι μου σε 6 ίσια σημεία ή 6 ίσια μέρη. Πάλι με τα 2 απέναντι γυρίζω μπροστά και σφίγγω κοντά στο στόμιο του μπαλονιού. Σφίγγω γερά για να μην λυθούν τα σκοινιά μου. Και έρχομαι και με το τελευταίο ζευγάρι, οπότε αφαιρώ και τη χαρτοτενία, να κάνω ακριβώς το ίδιο. Σφίγγω πολύ καλά το κόμπο για να μην λυθεί στην πορεία. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Ξεδιπλώνουμε το λαιμό του μπαλονιού, το στόμιο, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να φουσκώνουμε. Έχουμε το περιθώριο να φτιάξουμε σκηνάκια στο σημείο που θέλουμε, για να έχουμε ομοιόμορφα τα μοιράσματα πάνω στο μπαλόνι, και σιγά σιγά φουσκώνω. Σιγά σιγά βλέπετε, καθώς φουσκώνω αρχίζουν τα διαχωριστικά και παίρνουν μεγαλύτερο όγκο. Συνεχίζω και φουσκώνω μέχρι όγκο στα τμήματα να είναι ικανοποιητικός. Νομίζω σε αυτό το σημείο είναι αρκετά καλά. Οπότε ήρθε η ώρα να δέσουμε το μπαλόνι μας και θα είναι αυτό το τελικό μας σχήμα. Πώς το βλέπετε, δεν είναι μια υπέροχη κολοκύθα? Τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε την γυψόγαζά μας. Έχω πάρει ένα ρολό γυψόγαζας και θα έρθω για συντομία να κόψω στενές λωρίδες, τις οποίες θα τις προσαρμόσω απάνω στην κολοκύθα μου. Και τώρα σε μία λεκάνη με νερό θα πάρω ένα-ένα τα κομμάτια, θα τα βουτάω και θα έρχομαι να τα τοποθετώ απάνω στην κολοκύθα μου. Με τη βοήθεια ενός πινέλου θα πατάω και θα στρώνω την γυψόγαζα ιδιαίτερα πάνω στις εγκοπές της κολοκύθας. Επειδή το μπαλόνι είναι ελαφρύ, αν το αφήσω γέρνει, θα έρχομαι στην απέναντι πλευρά να κάνω την ίδια διαδικασία, έτσι ώστε να κρατάω μια ισορροπία βάρους. Με το πινέλο στρώνεται πάρα πολύ εύκολα η γυψόγαζα.
και αφού έχω τελειώσει την πάνω μισή κολοκύθα, θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσει, να ξεδαθεί ο γύψος, να τη γυρίσω ανάποδα και να τη δουλέψω και από την κάτω πλευρά. Βουτάω τις γυψόγαζές μου. Έρχομαι και τις τοποθετώ, ξεκινώντας με το πινέλο να στρώνω μέσα από την εγκοπή, για να μην χάσω το σχήμα. Όπως βλέπετε, η κολοκύθα έχει σχηματιστεί. Βέβαια, αν θέλετε να την κάνετε πιο ενισχυμένη, μπορείτε να βάλετε δύο στρώσεις γυψόγαζας και να την αφήσουμε να στεγνώσει πολύ καλά στον ήλιο, να φύγει τελείως η υγρασία. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μία πάστα με stone dust και θα την εφαρμόσουμε σε μία παχιά στρώση απάνω στην κολοκύθα μας. Σε μία λεκάνη θα προσθέσω δύο μέρη stone dust και ένα μέρος νερό και θα ανακατέψω καλά να φτιάξω μία όμορφη πάστα. Τώρα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θα εφαρμόσω την πάστα μου απάνω στην κολοκύθα. Αφήνω αρκετή ποσότητα απάνω ώστε να αποκτήσει σώμα η κολοκύθα και να είναι πιο στιβαρή και γερή. Θα δουλέψω πρώτα τη μισή κολοκύθα μέχρι τη μέση της. Θα την αφήσω λίγο να στεχνώσει και θα συνεχίσω με το κάτω μέρος μετά. Με την πάστα της Stone Dust μπορούμε να δώσουμε και διάφορες υφές απάνω στην κολοκύθα ή μπορούμε να τη στρώσουμε, όπως θα δείξω και στην πορεία, με ένα πινελάκι. Για να γίνει αυτό, παίρνω ένα φαρδί μαλακό πινελάκι, το βουτάω στο νερό και καθώς το κρατάω ξαπλωμένο, όχι κάθετα, ξαπλωμένο, απλώνω την πάστα μου ομοιόμορφα και έτσι έχω ένα ωραίο λίο αποτέλεσμα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εφαρμόσω την πάστα σε όλη την κολοκύθα. Καλό είναι να αφήνουμε μια αρκετή ποσότητα και όσο γίνεται ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια. Να μην είναι αλλού πιο πολύ και αλλού πιο λίγο. Τώρα θα την αφήσω στην άκρη να στεχνώσει η πάστα με την πέτρα για να τη γυρίσω ανάποδα και να τη δουλέψω και από την πίσω πλευρά. Η πάστα πέτρας έχει στεχνώσει το πάνω μέρος και πάμε να συνεχίσουμε και τις άλλες πλευρές που δεν έχουμε δουλέψει.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα τελειώσουμε όλη την κολοκύθα. Η κολοκύθα μας έχει στεγνώσει και τώρα μπορούμε να έρθουμε με ένα γυαλόχαρτο να τρίψουμε την επιφάνεια απαλά. Αφού έχει περάσει μία ημέρα, έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά η κολοκύθα μου, έχει σκληρύνει, ακούτε τον ήχο της πέτρας. Ερχόμαστε και εφόσον έχουμε τρίψει την επιφάνεια όσο επιθυμούμε, εμένα μου αρέσει να έχει αυτές τις υφές. Αν δεν σας αρέσει, μπορεί να σπατουλάρετε περισσότερη πέτρα και να καλύψει τα κενά. Εγώ το επιθυμώ και μ' αρέσει. Και θα έρθουμε τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εφαρμογές που θέλουμε πάνω και να είμαστε ασφαλείς, γιατί η πέτρα ξέρουμε ότι σταθεροποιείται μετά από τις 2 εβδομάδες και γίνεται απόλυτα πέτρα. Οπότε για να δουλέψουμε, θέλω να μονώσω την επιφάνεια. Αυτό μπορώ να το κάνω με ένα βερνίκι πέτρας που μπορεί να τα βρείτε σε χρωματοπολία, με ένα βερνίκι νερού ή με έναν σκληριντή, τον οποίο τον εφαρμόζουμε απάνω για να διαβροχοποιηθεί. Εγώ έχω βάλει ατλακόλ αδιάβροχη και θα καλύψω όλη την επιφάνεια με αυτό το μείγμα που το έχω αραιώσει με νερό. Έτσι θα έχω μια λεία επιφάνεια με κλεισμένους τους πόρους για να μπορέσω να δουλέψω άνετα και να μπορεί να εκτεθεί και σε εξωτερικό χώρο η κολοκύθα μου. Καλό είναι να αφήνουμε σε φυσικό χρόνο να στεγνώνουν τα αντικείμενά μας, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στο υλικό μας να ενεργήσει σωστά με το χρόνο του. Δεν έχει στεγνώσει εντελώς, όμως μπορούμε να έρθουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο εντυπωσιακό κοτσάνι. Θα χρησιμοποιήσω πυλό dust και εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πυλό θέλετε. Θα κόψω ένα μεγάλο κομμάτι. Θα το πλάσω στα χέρια μου, ψεκάζοντας και λίγο νερό. Θα το ζυμώσω λίγο στα χέρια μου. Θα φτιάξω μία μπάλα έτσι ώστε να ενωθούν τα κομμάτια, μην φαίνονται οι ενώσεις του. Και στη συνέχεια, ένα χοντρό μακαρόνι. Τα δάχτυλά μου διαμορφώνω ένα κοτσάνι σε αυτό το σχήμα, πιο χοντρό κάτω και πιο λεπτό όσο φτάνουμε στην άκρη. Και του δίνουμε αρκετό μήκος. Εγώ έχω περίπου 2 παλάμες γιατί είναι μια μεγάλη κολοκύθα και θέλω να έχω ένα εντυπωσιακό κοτσάνι. Στο τέλος σφίγγουμε λίγο, γιατί εδώ θα γίνουν οι άκρες του κοτσανιού μας. Και ερχόμαστε με τα δάχτυλά μας και τσιμπάμε προς τα πάνω να μιμηθούμε λίγο το κοτσάνι της φυσικής κολοκύθας. Που η ράβδος του κοτσανιού δεν είναι στρογγυλή, αλλά είναι πολυγονική. Οπότε δημιουργώ ευθείες από κάτω προς τα πάνω. Κατά αυτόν τον τρόπο. 5 είναι αρκετές. Για να μας βολέψει να πλάσουμε το κοτσάνι χωρίς να πατιέται η κάτω πλευρά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι αφρολέξ. Θα ψεκάσω λίγο νερό στην επιφάνεια και τώρα με τα δάχτυλά μου θα αρχίσω να διαμορφώνω πιο όμορφα το σχήμα του κοτσανιού. Ψεκάζω για να δουλεύω πιο όμορφα απάνω στην επιφάνεια του πυλού. Είναι περίπου αυτό το σχήμα που θέλουμε να έχουμε. Στην πορεία θα έρθουμε να κόψουμε το κάτω μέρος, να το χαράξουμε με ένα μαχαίρι, ένα λεπίδι και να μπορούν να χωριστούν και να φτιάξουμε όμορφα τη βάση του κοτσανιού. Δεν ασχολούμαστε πολύ με αυτό το κομμάτι, ίσα να υπάρχει. Θα το διαμορφώσουμε πάνω στην κολοκύθα καλύτερα. Και με ένα εργαλείο με στρογγυλή μύτη, ένα στυλό ή οτιδήποτε άλλο έχετε, ερχόμαστε να χαράξουμε γραμμές ανάμεσα στις πτυχές που έχουμε φτιάξει απάνω στο κοτσάνι. Οι γραμμές μας θέλουν να είναι κατά μήκος του κοτσανιού. Εφόσον έχουμε αυτό το αποτέλεσμα στο κοτσάνι μας, ερχόμαστε σιγά σιγά και το περιστρέφουμε.
και βλέπουμε πόσο όμορφα έρχεται και δίνει το σχήμα του αληθινού κοτσανιού της κολοκύθας. Και τώρα, αφού βάλουμε λίγη κόλλα στη βάση του κοτσανιού για να σταθεροποιηθεί μόνιμα, ερχόμαστε, το σταθεροποιούμε πάνω στην κολοκύθα μας και δίνουμε ακριβώς το σχήμα που μας αρέσει. Τώρα έχουμε όλο το χρόνο δικό μας για να έρθουμε να δουλέψουμε όμορφα τη βάση. Μπορούμε να παίρνουμε κομμάτι-κομμάτι πυλό και να δώσουμε όσο όγκο θέλουμε εμείς. Προσθέτω το κομμάτι του πυλού και με το εργαλείο μου έρχομαι και το ενώνω, δίνοντας το σχήμα και το μήκος που θέλω. Και έτσι έχουμε αυτό το υπέροχο κοτσάνι που θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να στεγνώσει και θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι το βάψιμο. Για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή μας θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα όμορφο φύλλο. Σε ένα κομμάτι πυλό θα προσπαθήσω να ανοίξω ένα μεγάλο φύλλο. Και απάνω θα τυπώσω ένα φύλλο που έκοψα από το κήπο. Έτσι απλά θα έχουμε την αποτύπωση των νεύρων ενός φύλλου και με ένα κοπίδι μικρό, ένα μαχαιράκι θα έχουμε να φτιάξουμε το περίγραμμά του. Και στη συνέχεια, βρέχοντας τα δάχτυλά μας με λίγο νερό, θα έρθουμε να στρώσουμε λίγο τις άκρες, να μην φαίνεται το κόψιμο το μαχαιράκι. Έτσι πάρα πολύ απλά, έχουμε ένα φύλλο που μοιάζει με τα φύλλα της κολοκύθας. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα φύλλο από αμπέλι. Θα το ξεκολλήσω από την επιφάνειά μου. Είναι αυτό. Θα το τοποθετήσω πάνω σε μία μπαλίτσα από χαρτί για να πάρει το σχήμα που θέλω. Μπορώ να γυρίσω τις άκρες του, να δώσω ακριβώς το σχήμα που μου αρέσει. Και όταν ξεραθεί να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα που έχει ήδη σκληρύνει, το οποίο όταν ακουμπήσει απάνω στη κολοκύθα μας, θα είναι πάρα πολύ φυσικό το αποτέλεσμα που θα μας δώσει, η εικόνα που θα μας δώσει. Και όπως βλέπετε, εγώ δεν αντιστάθηκα και έκανα δύο κολοκύθες. Η κολοκύθα μας είναι έτοιμη, σκληρή, πάρα πολύ όμορφη. Το κοτσάνι εντυπωσιακό μεγάλο και το μόνο που μένει είναι να τη χρωματίσουμε με όποιον τρόπο θέλουμε. Εγώ φυσικά θα χρησιμοποιήσω τα χρώματα κυμολίγας Rex σε συνδυασμό με κάποιες αποχρώσεις ακριλικών που μου αρέσουν για να βγάλω το αποτέλεσμα που θέλω. Χρώμα μεγίστη για αρχή. Ιθάκι για τη συνέχεια. Σε μια επιφάνεια θα κάνω την ανάμιξη των δύο χρωμάτων για να πάρω μια ωραία ενδιάμεση απόχρωση. Και τα μποναριστά θα έρθω να εφαρμόσω στις εσοχές της κολοκύθας.
Με το ίδιο πινέλο έρχομαι και ταμπονάρω ανάμεσα στα δύο χρώματα για να γίνει μια όμορφη ανάμιξη των χρωμάτων. Δουλεύω τμηματικά την επιφάνειά μου για να μην προλάβουν να στεγνώσουν τα χρώματα. Αν θέλω να δώσω φως, προσθέτω ένα πιο φωτεινό χρώμα και δημιουργώ φωτεινές αντάρειες απάνω στην κολοκύθα μου. Με τον ίδιο τρόπο θα βάψω όλες τις πλευρές της κολοκύθας μου. Ήρθε η ώρα να βάψω και το κοτσάνι και έχω επιλέξει ένα σκούρο πράσινο. Για να μην λερώσει την κολοκύθα θα χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι μεμβράνης, θα το περάσω κάτω από το κοτσάνι και έτσι μπορώ να βάψω άφοβα. Για να φτιάξω τώρα το φύλλο μου, θα χρησιμοποιήσω ένα χοντρό καλώδιο και την κόλλα Fix Me της Cadence, μια κόλλα στιγμής. Τοποθετώ το καλώδιο στο πίσω μέρος του φύλλου, βάζω την κόλλα και πολύ γρήγορα έχω ένα σταθερό φύλλο. Θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο κομμάτι καλώδιο, θα το περιστρέψω απάνω σε ένα πινέλο και έτσι θα φτιάξω και ένα έλικα για να διακοσμήσω την κολοκύθα μου. Αφού έχω βάψει το φύλλο μου με το χρώμα της βάσης, έρχομαι με διάφορες γίνες αποχρώσεις και δίνω το χρώμα που θέλω απάνω στο φύλλο μου. Ο πυλός ακόμα δεν έχει στεγνώσει τελείως, δεύτερη μέρα, οπότε πολύ εύκολα μπορώ να καρφώσω το καλώδιό μου στη βάση και να τοποθετηθεί στο σημείο που θέλω. Το ίδιο θα κάνω και με τον έλικα. Στην πορεία μπορώ να σταθεροποιήσω με λίγο κόλλα Fix Me ώστε να είναι εντελώς σταθερά. Με λίγο λευκό χρώμα σε ένα πολύ στεχνό πινέλο μπορώ να έρθω και να σκουπίσω την επιφάνεια ώστε να δημιουργήσω τις ασπρίλες και να μιμηθώ περισσότερο την όψη που έχουν οι φυσικές κολοκύθες. Και τέλος με λίγο πορτοκαλί δίνω περισσότερο χρώμα στην κολοκύθα μου. Μπορώ να συνεχίσω με όποιες αποχρώσεις θέλω και να βάψω την κολοκύθα όπως μου αρέσει. Το μόνο που μένει είναι να κλειδώσω το έργο μου με ένα βερνίκι νερού. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας και να δω φυσικά και τις δικές σας κολοκύθες με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα. Καλές δημιουργίες!